διακονεύουμε. Εμείς διεκδικούμε, δεν απαιτούμε. Το δώρο μας το πληρώσαμε και το διεκδικούμε στο ακέραιο. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες γιατί έχουμε προβλήματα. Είναι εδώ όλες οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων. Είναι εδώ οι πληστηριασμοί, είναι εδώ η ακρίβεια, είναι εδώ η έλλειψη των φαρμάκων μας και της ιατροφαρμακευτικής νοσοκομιακής περίθαλψης. Είναι εδώ τα μεγάλα προβλήματα για τα παιδιά μας. Είναι εδώ όλα εκείνα που μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Για αυτούς τους λόγους βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πώς θα βγάζει πέρα ένα συνταξιούχο σήμερα με την ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε? Πολύ δύσκολα. Γιατί οι συντάξεις που πλήρωσε και που δικαιούται να πάρει και οι περικοπές που έγιναν είναι οι συντάξεις εκείνες που θα μπορούσε να ανταποκριθεί, έγιναν πενιχρά βοηθήματα. Επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όχι μια αξιοπρεπή ζωή, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ άμεσες ανάγκες. Οι συντάξεις τελειώνουν μέχρι τις 11, 12, το πολύ 15 του μήνα για όποιον παίρνει μια σύνταξη παραπάνω. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε από πουθενά, αλλά από τον αγώνα μας, για να πάρουμε εκείνα που μας έχουν περικόψει. Εκείνα που πληρώσαμε σε όλα μας τη ζωή. Εκείνα που δεν χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη, σε καμία κυβέρνηση. Αδέλφισες και συνάδελφοι, σας μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων. Εμείς οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα συμμετέχουμε σε όλες τις περιφερειακές συγκεντρώσεις της ΣΕΑ, όπως θα συμμετάσχουμε και στην Πανελλαδική Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου. Είμαστε εδώ για να πούμε στην κυβέρνηση πώς φτάνει πια η λαιλασία των συντάξεων, της υγείας, της αξιοπρέπειας και της ζωής μας. Το τελευταίο διάστημα, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΠΣ συναντήθηκε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, εκτός από τους Σπαρτιάτες, και τους εξέδεσαν τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους σήμερα, που είναι η ακρίβεια, η συνεχής αύξηση της τιμής βασικών προϊόντων, απαραίτητων για την επιβίωσή μας, έχει δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα στην αγοραστική ικανότητα στη συντάξη μας. Ζητάμε να παρθούν μέτρα προστασίας των συντάξεων από τη συνεχιζόμενη οικονομική τους υποβάθμιση. Είναι άμεση η ανάγκη απόδοσης της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς να γίνει συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Σας και συνάδελφοι, δεν μπορώ κι εγώ να μην αναφερθώ σε αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στον πόλεμο. Η σημερινή μας συγκέντρωση γίνεται στο φόντο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Παλαιστίνη. Μπροστά στα μάτια του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου διαπράτεται μια πραγματική σφαγή αμάχων γυναικόπαιδων, μια πραγματική γενοκτονία με επίκεντρο τη Γάζα. Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες. Σαν επακόλουθο της κατοχής του κράτους του Ισραήλ εδώ και 7 δεκαετίες. Παρά τις εκκλήσεις, ακόμη και το ΟΗΕ για εκεχηρία ή για ανθρωπιστικό διάδρομο, όπως υποκριτικά δήλωσαν ιδιαίτερα οι Ευρωπαϊκοί Ενωσιάδη, παρά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής του 2015, για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει την ανθρωποσφαγή, ακόμη και παρά την αντίδραση του ίδιου του Ισραηλινού λαού. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην περιοχή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και εξαιτίας εμπλοκής της χώρας μας στο κουβάρι των γεωπολιτικών συμφερόντων που είναι ξανά για τους λαούς να γίνει στόχος. Παράλληλα, ογκώδεις διαδηλώσεις υποστήριξης του λαού της Παλαιστίνης αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο να σταματήσει ο πόλεμος, να επικρατήσει η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Κανείς δεν πρέπει να σιωπά στο συνεχιζόμενο έγκλημα.
Συνάδελφοι, αυτές τις μέρες είναι σε δημόσια διαβούλευση ένα ακόμα νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε η πρόθεση του νομοσχεδίου με το βαρύτερο τίτλο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και άλλα χιλιοπεγμένα. Αυτή τη φορά στόχος οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι. Θέλω να μεταφέρω στη σημερινή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, που είναι προπομπός από τις πολλές συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα για την προετοιμασία της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησής μας στην Αθήνα στις 24 του Νοέμβρη, το χαιρετισμό της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιοδικών Οργανώσεων. Συνάδελφοι και συναδέλφες, είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά στον δρόμο του αγώνα. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα όχι για να κάνουμε κάποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας, που έχουν τσακίσει ό,τι κερδίσαμε με αγώνες και θυσίες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε εδώ γιατί ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και για μας και για τα παιδιά μας και για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αφαιρεθούμε ότι στην περιοχή μας, πολύ κοντά, γίνονται δύο καταστρεπτικοί πόλεμοι. Ο ένας στην Ουκρανία, από την άδικη επίθεση της Ρωσίας, που εξελίσσεται σε έναν πόλεμο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, με καταστρεπτικά αποτελέσματα και πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το διάστημα γίνεται ένας ακόμη σφαγιασμός στο Παλαιστινιακό λαό από την κυβέρνηση του Ισραήλ με την στήριξη των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κατάσταση που ζει ο Παλαιστινιακός λαός. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν τις αφορμές ως αιτία. Είμαστε την προπαγάνδα τους που καθημερινά προσπαθούν να μας πείσουν και η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έκαναν το ίδιο και τα μάσα μαζικής ενημέρωσης ότι τάχα οι συνταξιούχοι παίρνουν και ξαναπαίρνουν αυξήσεις. Είμαστε εδώ γιατί οι αυξήσεις που έδωσε πέρσι η κυβέρνηση αυτές του 7,9% όταν ο πληθωρισμός έτρεχε με 12% και με 13% ήταν αυξήσεις που πήραν μόνο μετά από 13 χρόνια μια μικρή μερίδα συνταξιούχων ένα μικρό ποσό. Και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που έχουν τα περισσότερα χρόνια που έδωσαν όλη τους τη ζωή ουσιαστικά δεν πήραν τίποτα γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Και αυτό θα γίνεται αν η προσωπική λεγόμενη διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου που η σημερινή κυβέρνηση έλεγε θα τον καταργήσει αλλά τον διατηρεί δεν ενσωματωθεί πραγματικά στη σύνταξή μας και είναι ένα από τα κύρια αιτήματά μας. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε να παίρνουμε τις πενιχρές συντάξεις εκείνες που μας περιέκοψαν και όσοι συνάδελφοι κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι τώρα δεν μπορούν να αποπληρώσουν και φυσικά τους στέλνουν τον κλητήρα ή τους κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να τους πάρουν πίσω τα σπίτια. Είμαστε εδώ γιατί στην Αιγαία επικρατεί μια τραγική κατάσταση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των συνταξιούχων. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν νοσοκομιακοί γιατροί, δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, δεν υπάρχει φαρμακευτική περίθαλψη που να μπορεί να την έχει και κάθε φορά που χρειάζεται ο ασθενής, εκείνος που σε όλη του τη ζωή πλήρωσε και πληρώνει και σήμερα για όλη αυτή την κατάσταση της υγείας, που η υγεία δεν υπάρχει. Γιατί θέλουν την υγεία να την παραδώσουν στους ιδιώτες, γιατί είναι κερδοφόρα η υπόθεση κάθε φορά που πρέπει να γιατρευτεί κάποιος να πληρώνει τα ιδιωτικά συμφέροντα.